Κύριος Αποστόλη. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Αληθινά με ευχαριστεί που σας βλέπω. Γνωρίζεστε? Γνωριζόμαστε με τον κύριο Σπάθη. Πώς είμαι ο πατέρας σας? Ευχαριστώ καλά. Να σας συστήσω τον ποιητή μας, τον κύριο Άντι Παλμύρα. Θα έχετε διαβάσει τα ποιήματά του. Χαίρομαι πολύ. Έχω καιρό να δω τον πατέρα σας. Να του πείτε ότι μου λείπει πολύ. Μιλάει πολύ συχνά για σας. Λέει πως οφείλει πολλά στις συνομιλίες του μαζί σας και πως τον βοηθήσατε να βρει το δρόμο του. Ω Θεέ μου, παιδί μου, δεν είμαι παρά ένας ερασιτέχνης και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τον ερασιτεχνισμό. Η τελευταία σας διατριβή για την αισθητική της καθημερινής ζωής είναι ένα μνημείο. Όχι, όχι. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς μελέτη και αφοσίωση στο έργο. Εγώ όλη την ημέρα κάθομαι σκυμμένος απάνω σε νόμους και δικογραφίες. Και έπειτα για να ξεκουραστώ, για διασκέδαση να πούμε, παίζω με τις ιδέες όπως κάποιος άλλος θα παίζει χαρτιά ή μπιλιάρδο. Έχουν την καλοσύνη να λένε ότι παίζω ευχάριστα. Αυτό είναι όλο. Είστε δημιουργός και στοχαστής. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα σας έδειχναν καμιά επίοικια. Μάλιστα με τον τρόπο που κατακεραυνώνετε τις μοντέρνες τάσεις. Προσέξτε, δεν καταδικάζω την τέχνη του καιρού μας, την εξηγώ. Δημιουργεί. 3, 5, 10 το πολύ από τότε που ο κόσμος πήρε συνείδηση του εαυτού του. Το πνεύμα τους πλανιέται ακόμα πάνω στη γη σαν τους ατμούς της κοσμογονίας. Μας επιβάλλει τη δημιουργία του. Το ανασένομαι, το εμποτιζόμαστε. Αφομοιώνομαι το είναι μας με εκείνο και έτσι νομίζομαι τον εαυτό μας για δημιουργό. Ενώ δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να αντιγράφουμε. Η εποχή της ρουτίνας. Ξεχνάτε όμως την προσπάθεια των νέων. Κάντε λίγο υπομονή. Εκτός αν νομίζετε ότι η προσπάθειά μας πάει στα χαμένα. Καμιά προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Ακόμα κι αν δεν χρησιμεύει παρά μόνο για να σκοτώνουμε την ανία μας. Διαφορετικά, ένα ωραίο πρωί ο κόσμος θα πέθαινε από ανία, φίλε μου. Είναι απελπιστικό. Ευτυχώς μας απομένει η ειδονή. Τα πνίγει όλα. Μοιάζει με καλόγρια του Μεσαίωνα κυριεμένη από το σατανά. Θα έπρεπε να τη βασανίσουν. Να την κάψουν ζωντανή. Πόσο διαφορετική από τις αγνές ιέριες της Αφροδίτης. Η θεϊκή τους αγκαλιά είναι μια δύναμη της φύσης που φέρνει σε έκσταση εκατοστές και εκατοστές ανθρώπων. Ποια γυναίκα με υπόλοιψη μπορεί να καυχιστεί το ίδιο? Θυμούμαι κάποιο στενό δρομάκι με παλιά σπιτάκια τα πρώτα χρόνια του γυμνάσιου. Οι πόρτες και τα παράθυρα κλειστά ολημερείς. Οι μεγάλοι του σχολείου μας λέγαν πως ανοίγαν μονάχα τη νύχτα. Μια μέρα στο στενό δρομάκο είδα να μη ανοίγει κάποιο παραθυρόφυλλο. Ένα παχουλό χεράκι, το αφράτο στήθος. Μια σκούρα χώρηση κατά μεσής. Η καρδιά μου σκέρτησε. Αν ακουμπούσα το μαγουλό μου πάνω στο λευκό στήθος, πάνω στο αχνό χεράκι, έτσι για ώρα, με τα μάτια μου κλειστά. Μα δεν σώναν τα λεφτά μου για να πληρώσω μια τόσο μεγάλη ευτυχία. Και η αγάπη. Η αγάπη. Αυτό είναι κάτι που δεν εξηγείται. Είναι μια αποκάλυψη που έρχεται με τον καιρό της μόνο στους εκλεκτούς. Μια επιφύτηση.
ένα χρήσμα. Η θεία χάρη που φέρνει το χαμόγελο της έκστασης πάνω στα χίλια των μαρτύρων. Η πίστη που σώζει. Η αγάπη δίνει χαρά. Η αγάπη τα έχει όλα. Το ζήτημα είναι εμείς τι είμαστε ικανοί να πάρουμε από αυτήν και ως πότε. Εσείς οι νέοι μη χασομεράτε ούτε λεπτό. Ζηλεύω το φίλο μας εδώ, τον κύριο Παλμύρα. Τα ένας ποιητής, ένας δημιουργός. Τραγουδίστε φίλε μου, τραγουδίστε τη χαρά πριν σας προλάβουνε τα χρόνια. Πριν καταντήσετε κι εσείς ένας γκρινιάρης φιλόσοφος, όπως οι ηλικιωμένοι συναδελφοί σας, και γράφετε από φθέγματα σε στίχους, φιλοσοφία σε στίχους, ιστορία σε στίχους. Εμείς οι νέοι δεν δίνουμε σημασία στη φόρμα. Το άπαν είναι η ιδέα. Με τι ασχολείστε τώρα? Νομίζω συνεργάζεστε με τον πατέρα σας. Μας έχουν αναθέσει την επισκευή της εκκλησίας του Δαφνιού. Α, ήταν καιρός να ενδιαφερθούν. Και τι ακριβώς κάνετε εσείς εκεί? Τα μοσαϊκά είναι κατεστραμμένα σε πολλές μεριές. Παρακολουθώ τη συμπλήρωσή τους. Πολύ ενδιαφέρον. Τι τα θέλετε? Δεν μπορώ να αγαπήσω αυτές τις ασκητικές και αυστηρές μορφές. Δεν μπορώ να προσωποποιήσω έτσι τον Θεό μου. Συνοφριωμένο και εκδικητικό. Αλήθεια, μέσα στο δεξί μάτι του Παντοκράτορα βρήκα μια αιχμή από ένα βέλος. Τι βέλος? Βέλος αρακινού ή κάποιου σταυροφόρου. Αντί να αισθανθώ φρίκι για την ιεροσηλεία, δοκίμαζα τη χαρά του συλλέκτη που αποκτά ένα πολύτιμο κομμάτι. Το φυλάξατε? Ναι, το έβαλα στη συλλογή μου. Θα αναστηλώσετε και το μοναστήρι? Δεν έχει πάρθει τέτοια απόφαση. Φαίνεται δεν φτάνουν τα χρήματα. Και είναι κρίμα γιατί θα έπρεπε να αρχίσουμε την αναστήλωση από το μοναστήρι. Ίσως αν είχα ζήσει, έστω δουλεύοντας, κάτω από τους χαμηλούς θόλους του κοινόβιου ή μέσα στα κελιά, να είχα πλησιάσει στην οτροπία των μοναχών και έτσι να μπορούσα να αγαπήσω τον συνοφριωμένο Παντοκράτορα. Είστε μυστικιστής. Το Δαφνί είναι ένα πέτρινο ποίημα. Είναι μια πέτρινη προσευχή που δεν με συγκινεί. Οι χριστιανικές κολόνες δεν έχουν τις ραβδώσεις που οδηγούν τη σκέψη μας ψηλά σε κάτι θεϊκό. Κάθε χριστιανική πέτρα την έχουν λιάνει μυστικές γονικλησίες. Την έχουν ποτίσει τα δάκρυα των ανεκπλήρωτων πόθων. Σας λείπει η πίστη που οδηγεί την καρδιά και τις αισθήσεις. Αυτοί που έχτισαν την εκκλησία και οι άλλοι που συναρμολόγησαν τα πετραδάκια των ψηφιδωτών δεν είχαν καμιά σχέση ούτε με καλλιτεχνία ούτε με επιστήμη. Ήταν αγράμματοι τεχνίτες. Όμως πίστευαν ότι εκτελούν ένα άγιο σκοπό που κι αν δεν ήταν άγιος τον άγιασαν οι ταπεινοί αυτοί τεχνίτες εμποτίζοντας τις πέτρες με την ίδια τους την πίστη. Είναι βέβαιο πως το μοναστήρι ήταν αντρικό? Από την εποχή του Ιουστινιανού και του Βουλγαροκτώνου και αργότερα με τους Φράγκους και μετά ήταν πάντα αντρικό μοναστήρι. Την εποχή των Σαρακινών ήταν γυναικείο. Το πάτησαν οι Σαρακινοί. Πού το βρήκατε αυτό? Τι γύρευε το Σαρακινό βέλος εκεί? Μπορεί να ήταν από σταυροφόρο. Οι σταυροφόροι δεν θα τόξευαν τον Παντοκράτορα. Σαρακινοί ήταν. Χτύπησαν το μοναστήρι για τις γυναίκες. Μια νύχτα, λίγες ώρες πριν από τον όρθρο, έκαναν το ρεσάλτο. Οι καλόγριες κοιμόντουσαν και ονειρευόντουσαν αγγέλους. Και μια στιγμή φαντάστηκαν πως το όνειρό τους θα έβγαινε αληθινό. Μέσα στο σκοτάδι δεν διέκριναν μορφές. Αυτά τις άρπαξαν.
κορμιά νεανικά, με λαμψά από τον ήλιο, σφιχτοδεμένα από τον πόλεμο. Τα γυναικεία κορμιά ήταν κατάλευκα, το σκοτάδι των κελιών και το σκέπασμα του ράσου. Τα ανώμια έλκονται. Όταν κατάλαβαν πήγαν να αντισταθούν. Μα τι προσπάθεια. Ένας σπασμός παρέλυσε τη δύναμή τους. Προσπάθησαν να ξεφύγουν. Αυτοί τις έριξαν στις πλάκες κάτω από τους θόλους. Τα βαγγιτά της πάλης γίναν βόγγοι ειδονείς. Το μοναστήρι αντιχούσε απ' άκρη σ' άκρη. Όταν μετά την ένταση άρχισαν να παραλύουν τα κορμιά, οι καλόγριες πρόλαβαν να σκεφτούν ότι αυτό είναι η ζωή και ότι έτσι θα συνεχιζόταν τώρα πια η ζωή τους. Αλλά τα μελαμψά κορμιά ξεμάκραιναν. Τους έδωσαν την απαγορευμένη γνώση και τους πήραν τη γαλήνη. Θα ξανάρθουν, αναρωτήθηκαν. Όχι, τους είπε η γουμένη. Ο Κύριος θέλησε να σας δώσει γνώση της παραδείσιας ειδονής εδώ, στον κόσμο ετούτο, και έστειλε τους αγγέλους του. Όμως η γη δεν είναι τόπος των αγγέλων, γι' αυτό έφυγαν. Ευχαριστήστε το Θεό για τη χάρη που σας έκανε. Ίσως αν είστε ευλαβικές, η προσευχή να φέρει πάλι κάποια νύχτα τους αγγέλους του Κυρίου στο κελί σας. Και έγινε από τότε το Δαφνί το πιο ευλαβικό από όλα τα άλλα μοναστήρια. Στις ολονυχτίες τους οι καλόγριες έψελναν «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Μου κάνει εντύπωση η διέστησή σας. Γιατί είναι αλήθεια ότι στα μέσα του περασμένου αιώνα, όταν είχε εγκαταληφθεί πια το μοναστήρι, εγκαταστάθηκαν εκεί κάτι γυναίκες ελευθερίων ηθών. Ένα τάγμα ανοχής, αν προτιμάτε. Μερικοί μάλιστα λένε ότι αυτή ήταν η αιτία που ο ληστής Δαβέλης με τα παλικάρια του είχαν στήσει τα λιμέρια τους κάπου εκεί τριγύρω. Ώστε, αν βγάλουμε έξω το μυστικισμό, η σκηνή που μας περιγράψατε τόσο ζωντανά, ίσως και να έγινε. Πρέπει να πάμε μια εκδρομή ως τα Δαφνή. Συμφωνώ. Μετά από την περιγραφή που κάνατε, θα το δω με άλλο μάτι. Συμφωνείτε όλοι? Τι θα λέγατε για μεθαύριο, την Πέμπτη? Θα περάσει να μας πάρει ο κύριος Αποστόλου με το αυτοκίνητό του. Είναι καλά στις 5. Θαυμάσια. Θα μας ξεναγήσετε? Ελάτε καλύτερα κατά τις 4. Στις 5 είναι λίγο αργά. Γεια σας και ευχαριστώ που ήρθατε. Χαίρετε. Αν λειτουργούσε το μνημονικό έτσι που να ανοιγόκλεινε κατά τη θέλησή μας πάνω στα γεγονότα της ζωής, θα τριπλοκλείδωνα τη σημερινή ημέρα μέσα στα έγκατα της λησμοσύνης. Η μολυσμένη ανάμνηση μου δηλητηριάζει την ψυχή και ολοβαραίνει πάνω στην προσπάθειά μου να ελευθερωθώ από τον κλειό του πονηρού. Ποθώ να ζήσω μια ζωή απλή, αφοσιωμένη στο καλό και στην εργασία. Βλέπω την ευτυχία να λάμπει μέσα στο χρήμα.